Εμείς πάμε τώρα στον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, που έχει πληροφορίες για την επικοινωνία, Παντελή, του Γερμανικού Αγκελάριου με τον πρόεδρο Πούτιν για το θέμα της πληρωμής του φυσικού αερίου. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της καγκελαρίας χθες τη νύχτα, με πρωτοβουλία του πρόεδρου Πούτιν υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία με τον καγκελάριο Σόλτς. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, ο κύριος Πούτιν είπε στον καγκελάριο Σόλτς ότι τίποτα δεν αλλάζει στο θέμα της πληρωμής φυσικού αερίου και ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν σε ευρώ για το αέριο μέσω της τράπεζας Gazprom, η οποία θα πληρώνεται σε ευρώ και θα τα μετατρέπει σε ρούβλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, ο καγκελάριος Σόλτς απάντησε ότι δεν συμφωνεί με αυτό, γιατί πρέπει πρώτα να δει όλες αυτές τις προτάσεις γραπτές, όπως λέει, και να τις κατανοήσει. Τέλος, ο καγκελάριος Σόλτς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επανέλαβε στον πρόεδρο Πούτιν την θέση των G7 ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν σε ρούβλια. Σχολιάζοντας πριν από λίγες ώρες τις εξελίξεις αυτές, ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας, ο κύριος Χάμπεκ, ο υπεύθυνος για την ενέργεια, είπε ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη προς τη Ρωσία. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτά που λένε και ποιες είναι οι προτάσεις τους. Να περιμένουμε πρώτα να τα δούμε γραπτώς και θα συνεχίσουμε εμείς ως Γερμανία και ως Ευρωπαίοι να είμαστε σε επαγρύπνηση. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ και σήμερα η Gazprom έστειλε τη συνηθισμένη παροχή αερίου προς την Γερμανία και την Ευρώπη μέσω του αγωγού με 109 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, όπως γίνεται πάντα και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίνα.